Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο φεστιβάλ θεάτρου ερασιτεχνικών θειάσεων Ανατολικής Αττικής. Εφτά βραδιές, 7 παραστάσεις, 7 ερασιτεχνική θείαση, ερασιτέχνης. Τι να πει κανείς για τους εραστές της τέχνης. Προσφέρουν απλόχερα πολιτισμό χωρίς να θέλουν να κερδίσουν κάτι. Δουλεύουν με κατάθεση ψυχής μέσα στον δρόμο της αυτογνωσίας και της αυτοβελτίωσης, με έκρηξη συναισθημάτων, προσφέροντάς μας τροφή για σκέψη μέσα από τις παραστάσεις. Γιατί το θέατρο είναι συλλογικότητα, είναι μοίρασμα, είναι ψυχοθεραπεία, είναι κοινή εμπειρία, είναι μέσο επικοινωνίας και τόσα ακόμα. Το θέατρο είναι πολιτισμός. Και όπως λέει ένας φίλος, ο πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό. Ο πολιτισμός πρέπει να είναι κυρίαρχο στοιχείο της ταυτότητάς μας, αφού ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας για το μέλλον και αποτελεί την απάντηση στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που πραγματοποιείται στο Δήμο μας ενθαρρύνει την ερασιτεχνική δημιουργία, προάγει και καλλιεργεί τη θεατρική παιδεία, ανοίγει νέους πνευματικούς ορίζοντες και δίνει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν μια ποικιλία θεατρικών παραστάσεων. Και ξεκινήσαμε μαζί ένα καινούργιο θεσμό στο Δήμο Σαρονικού, το πρώτο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θειάσεων Ανατολικής Αττικής, που πιστεύουμε ότι και με τη βοήθεια του κυρίου Πέπα, που σίγουρα θα είναι και στις επόμενες διοικήσεις της περιφέρειας, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το θεσμό μας πραγματικότητα. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σύντομα δύο λόγια και από μένα, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, φίλες και φίλοι. Είμαι ιδιαίτερα σήμερα χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας και είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω ότι η ενέργειά μας βρήκε πρόθυμους να έχουν να την παρακολουθήσουν και αυτό αποδεικνύει και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι συντελεστές των ανοιχτών πανιών και όλες οι θεατρικές ομάδες που συμμετέχουν. Και εκπροσωπώντας εδώ σήμερα και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, που εκφράζει τη βούλησή του μέσα από μένα να στηρίξουμε τον πολιτισμό, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που φέρνει όλους τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής και της Αττικής κοντά στον πολιτισμό, κοντά στα θεατρικά δρόμενα και σε κάθε άλλη μορφή πολιτιστική πρωτοβουλία. Να είστε καλά, καλές παραστάσεις, καλή δύναμη σε όλους σας. Η Περιφέρεια Αττικής θα είναι πάντα κοντά σας. Να είστε καλά. Να καλωσορίσω καταρχήν τον κύριο Πέπα, τον φίλο μου τον Νίκο. Σε ευχαριστούμε, Νίκο, γιατί έκανες αυτός ο θείασος, αυτός ο ερασιτεχνικός θείασος, αυτό το φεστιβάλ, είναι υπό την αιγίδα, τελείως υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής του κυρίου Πατούλη και προεξέχοντας βέβαια του κυρίου Περιφερειάρχη Οικονομικών και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κίνηση που έκανε για μας. Να πω ότι συγχαρητήρια βέβαια και στον εσάς, φοράξον είστε θαυμάσιοι όπως θέλετε. Μία πρωτοβουλία του Γιώργου του Μιχάλη, να τον συγχαρούμε για αυτή του τη σκέψη, αλλά βέβαια πάντα ευλογής, να το ξεχάσουμε, του κυρίου Πετρινόλη, του Γιώργου, σκηνοθέτη μας. Σε 5 χρόνια έχει αποφασιστεί η πρώτη επίσημη εισβολή του τέστη. Βράζει το πολιτικό καζανό μας. Και εξουσία σκύβει το κεφάλι. Ο πλανήτης καταστρέφεται. Πώς τα ξέρετε όλα αυτά? Εγώ τα ξέρω αυτά, ενημερώνομαι. Δεν είμαι κανένας άσχετος. Από μικρό σου καταλάβαινα. Άκουγα.
Αυτό είναι το πρόβλημά του, αυτό είναι όμως τα μπάρι. Γεννήθηκα με το χάρι. Τα φτιάχνουν και άλλου του ήχου του και το μυαλό μου αποκωδικοποιεί στη γλώσσα του στη δική μου. Εμένα δεν μπορώ να ξεγελάσω. Γι' αυτό οι μέρες μου είναι μετρημένες. Σημαντικά είναι το πρώτο. Το πρώτο. Μακάρι να τα εκατοστήσετε. Και εγώ χαίρομαι που βλέπω πολύ κόσμο στην αίθουσα και αυτό τιμά και εσάς που την οργανώσατε, αλλά και τους δημότες σας. Να είστε καλά, να στηρίζετε τις ερασιτεχνικές ομάδες, να συμμετέχετε όσο μπορείτε, γιατί είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Συγχαρητήρια. Κλείνω την ντουλάπα και μένω γυμνή. Ο χρόνος σταμάτησε. Ο χρόνος σταμάτησε στο κουστούμι της μέλουσας μαμάς. Τρεις φορές το φόρεσα και είναι το μόνο που θα δεχόμουν να φορέσω ξανά. Για ένα και μόνο λόγο. Τρεις φορές το έβγαλα και στάθηκα γυμνή να υποδεχθώ την ιδανική αγάπη. Τρεις φορές γεννήθηκε γυμνή και δεν χρειάστηκε κανένα κουστούμι για να την αναγνωρίσω. Αρνούμαι να ντυθώ. Αρνούμαι να την καταστρέψω. Αρνείται. Νομίζει θα μας κλείσει μέσα. Ονειρεύεσαι. Sweet dreams, my darling. Είμαστε τα κουστούμια όλων. Χαχα, νομίζει ότι θα κλείσει την τουλάπα του κόσμου. Στη μέλουσα μαμά. Sweet dreams, bitter reality, κουκλίτσα. Από την άλλη πόρτα! Όχι από εκεί!
Α, ο γιατρός έχει να το λέει! Καμία δεν έβγαλε ποτέ άρρωστη! Ναι, 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 ναι. Να κερδίσουμε το δεύτερο φεστιβάλ, παιδιά.